Είχαμε σήμερα στην Επιτροπή Ενέργειας της Βουλής συζήτηση των δύο προτάσεων νόμου από το ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις, εκ μέρους του κ. Στεφάνου, οι οποίες και οι δύο προτάσεις νόμου στοχεύουν στο πώς να πετύχουν με 3C των επιπτώσεων από τις αυξήσεις των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο που να γίνει μια μετακύληση προς τους καταναλωτές, θα έλεγα και με σκοπό την επιστροφή. Διαπιστώθηκε μέσα από τη συζήτηση η περιπλοκότητα του όλου θέματος. Έντονα τέθηκε από όλους τους παρευρισκομένους η ανάγκη δημιουργίας και σταθερότητας στο σύστημα της εποπτείας, καθώς επίσης και στο επενδυτικό πλαίσιο, προκειμένου να μην υπάρξει αναστάτωση και πισωγυρίσματα όσον αφορά την πράσινη μετάβαση. Ομολογουμένως, θα πρέπει να σταθούμε περισσότερο, να διατρίψουμε πολύ βαθύτερα το θέμα καθορισμού των τιμών. Όλα περιτριγυρίζονται γύρω από το ότι ακόμα η αγορά δυστυχώς δεν έχει ανοίξει. Η αγορά είναι αυτή η οποία θα πάρει την τιμή στα πραγματικά εκείνα επίπεδα που καθορίζει η προσφορά και η ζήτηση. Θα πρέπει το συντομότερο να υπάρξει αύξηση της προσφοράς ή της παραγωγής ενέργειας με τρόπο που να προσαρμοστεί και η ζήτηση σε χαμηλότερες τιμές. Τυχόν παρεμβάσεις με σκοπό μάλιστα διαχρονικού χαρακτήρα, όπως λαθασμένα στέκει στην πρόταση νόμου, αυτή η διαχρονικότητα θα δημιουργήσει μια τέτοια κατάσταση στην αγορά του ηλεκτρισμού που δεν είναι στο πλαίσιο των νόμων αλλά και, και του ρυθμιστικού πλαισίου εποπτείας από πλευράς της ΡΑΕΚ. Θέλω επίσης να τονίσω ότι υπόθηκε ότι το ενδεχόμενο φορολόγησης αυτών δεν παρουσιάστηκαν στοιχεία σήμερα, αλλοπρόσαλλοι ισχυρισμοί ότι τα υπερκέρδη ξεκινούν από 4 εκατομμύρια, κάποιοι άλλοι σε 30 εκατομμύρια κλπ. Όλα αυτά προϋποθέτουν μια ολοκληρωμένη μελέτη για να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε, τι στοχεύουμε. Γιατί αν είναι για 4 εκατομμύρια, αντιλαμβάνεστε, είναι μια άρφα στόχευση. Αν είναι για 30 εκατομμύρια, είναι μια β' στόχευση. Ως εκ τούτου, από τη στιγμή που δεν υπάρχει και είναι υποχρέωση σε τέτοιες περιπτώσεις να υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη, ολοκληρωμένη αξιολόγηση, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει και από πλευράς αυτών που προτείνουν ως πρόταση νόμου, αλλά πολύ δε περισσότερο και από πλευράς του κράτους.